Το πρόγραμμα κατάρτισης στην Μελισσοκομεία ξεκινά από το ΚΕΚ της ΔΥΠΑ στο πλαίσιο του Μνημονίου Συνεργασίας που είχε υπογραφεί τον περασμένο Σεπτέμβριο με τον Δήμο Ιαννητών. Στόχος η εκπαίδευση αλλά και η επαγγελματική κατάρτιση σε τομείς αιχμής του πρωτογενούς τομέα. Το Μνημόνιο Συνεργασίας είχε υπογραφεί μεταξύ του εκλειπώντα Δημάρχου Μωυσή Ελισάφ αλλά και του Διευθυντή του ΚΕΚ ΟΑΕΔΑ Αργύρη Κύρκου, δεδομένου ότι είχε εξασφαλιστεί η χρηματοδότηση για δύο προγράμματα που αφορούσαν το ένα στην Μελισσοκομεία αλλά και το δεύτερο στην καλλιέργεια αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών. Έτσι, μετά και την διαδικασία που έπρεπε να ακολουθηθεί με την πρόσκληση ενδιαφέροντος, ξεκινά το πρόγραμμα κατάρτισης για την Μελισσοκομεία με την συμμετοχή 25 ατόμων. Αρρωγός σε κάθε προσπάθεια του ΚΕΚ, της ΔΥΠΑ πρώην ΟΑΕΔ, δήλωσε εκ μέρους του Δήμου Ιαννητών ο νέος αντιδήμαρχος Νίκος Σορόκας. Θα ήθελα με τη νέα μου ιδιότητα σαν αντιδήμαρχος Ιωαννίνων και με βάση το Μνημόνιο Συνεργασίας που υπεγράφει από τον αείμνηστο δήμαρχό μας Μωυσή Ελισάφ και την Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης, να πω ότι ο Δήμος θα είναι δίπλα στην υπηρεσία στα πλαίσια του Μνημονίου Συνεργασίας να βοηθήσει όσο μπορεί στα προγράμματα κατάρτισης. Σήμερα έχουμε ένα πρόγραμμα Μελισσοκομείας το οποίο ξεκινάει σήμερα. Λεπτομέρειες θα σας πει ο Διευθυντής, ο κύριος Αργύρης Κύρκος. Εγώ το μόνο που θέλω να δηλώσω είναι ότι η Δημοτική Αρχή στον χρόνο που απομένει θα είναι δίπλα για στην υλοποίηση και την αναζήτηση νέων προγραμμάτων κατάρτισης, όπως συνέβαινε και μέχρι σήμερα. Είμαι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε ότι το απόγευμα ξεκινάει το πρόγραμμα της Μελισσοκομείας για το Δήμο Ιαννητών και βάσει μνημονίου που έχουμε υπογράψει με τον έμεινεστο δήμαρχο τον κύριο Μωυσή. Λοιπόν, το ΚΕΚ κατέβαλε κάθε δυνατή προσπάθεια, ενώ η έγκριση ήταν για 20 άτομα και η προσέλευση είναι 25, θα πάρουμε και τους 25 να τους καταρτήσουμε. Έχουμε υποχρέωση απέναντι στους πολίτες να τους καταρτίζουμε σε σοβαρά θέματα για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων των οποίων θα έχουν. Ο Διευθυντής του ΚΕΚ της ΔΥΠΑ, Αργύρης Κύρκος, υπογράμμισε για μία ακόμη φορά ότι τα προγράμματα κατάρτισης που υλοποιούνται συμβάλλουν στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων των καταρτιζομένων, έτσι ώστε στη συνέχεια να μπορούν να σταθούν επαγγελματικά. Μάλιστα, στο πλαίσιο του Μνημονίου Συνεργασίας που έχει υπογραφεί με τον Δήμο Ιαννητών, ο Δήμος δεσμεύεται για την παραχώρηση κτηρίου, στο οποίο θα μπορεί να γίνει στην συνέχεια η τυποποίηση των προϊόντων μέχρι ακόμη και περίπτερο πώλησης. Αυτό βέβαια δεν αφορά μεμονωμένα τον κάθε καταρτιζόμενο, αλλά οι καταρτιζόμενοι θα μπορούν μέσω της δημιουργίας μιας ΚΙΝΣΠΕ, μιας κοινωνικής δηλαδή συνεταιριστικής επιχείρησης, να απευθυνθούν στον Δήμο Ιαννητών για την παραχώρηση ενός κτηρίου, ώστε να μπορούν στην συνέχεια να τυποποιήσουν τα προϊόντα τους. Μάλιστα, ο κ. Κύρκος σημείωσε ότι θα μπορούσε να είναι ένας χώρος όπου να συνυπάρξουν τόσο τα προϊόντα μελισσοκομείας, όσο και τα αρωματικά φυτά, που είναι το δεύτερο πρόγραμμα κατάρτισης, και μελλοντικά και το πρόγραμμα για βιολογικά προϊόντα το οποίο ετοιμάζεται. Τα προγράμματα αυτά τα οποία είναι πάνω από 250 ώρες όλα έχουν 5 τομείς. Δηλαδή είναι με 5 υποπρόγραμματα που σημαίνει ότι φτάνουμε από την αρχή, το παίρνουμε εντελώς χωρίς γνώση καμία και φτάνουμε στο τέλος να του έχουμε μέχρι και ηλεκτρονικό εμπόριο, δηλαδή είναι ολοκληρωμένο το πρόγραμμα. Ξεκινάει από το Α και καταλήγει στο Ω, που σημαίνει ότι για έναν ο οποίος θέλει να ασχοληθεί, οι γνώσεις παίρνονται. Παράλληλα, το Μνημόνιο Συνεργασίας, το οποίο έχει υπογραφεί με το Δήμο, για τη Μελισσοκομεία, δεν μιλάμε για εκτάσεις, γιατί δεν είναι, η Μελισσοκόμη είναι μια εδώ, μια εκεί, ανάλογα την περιοχή. Αλλά με το Δήμο, ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να παραχωρήσει κτίριο το οποίο θα πάει για τυποποίηση ή συλλογή κτλ. Και περίπτωρο πώληση. Αυτό βέβαια μπορεί να γίνει στο ίδιο κτίριο, στην ίδια δουλειά που θα γίνουν και τα αρωματικά φυτά. Δηλαδή δεν είναι κάτι το οποίο είναι ξέχωρο το ένα από το άλλο. Ή και τα βιολογικά προϊόντα μεθαύριο που
κατά πάσα πιθανότητα θα ξεκινήσουμε. Σημαίνει ότι ο Δήμος είναι αρρωγός στον πολίτη αυτή τη στιγμή βάσει μνημονίων που έχουμε υπογράψει. Και είμαστε το μοναδικό κέκ στην Ελλάδα που υπογράφουμε μνημόνια. Με Δήμος. Δεν υπάρχει άλλο. Τους Δήμους τους θεωρώ συνεργάτες. Γιατί μέσα από εκεί έχουμε τους πολίτες του τόπου.